Η σπουδαιότερη συνάρτηση που θα χρειαστεί να μάθουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η συνάρτηση if, πάνω κάτω όπως την έχουμε δει, σας λέω και στο προηγούμενο, ξανά από τα προηγούμενα μαθήματα, εκεί που μιλούσαμε για την ακρίβεια της μηχανής. Η συνάρτηση if παίρνει υποχρεωτικά δύο ορίσματα και προαιρετικά ένα τρίτο. Το πρώτο όρισμα της συνάρτησης if είναι ένας λογικός έλεγχος. Αν δηλαδή κάτι είναι, για παράδειγμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο ή ίσο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς, εντάξει. Η λογική έλεγχη είναι πολύ περισσότερο πράγμα από έναν απλό έλεγχο ανισότητας, όπως έχω γράψει εγώ εδώ, εντάξει. Αλλά αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Προσέξτε λίγο, το πρώτο όρισμα σταματάει εδώ που έχει το ερωτηματικό. Το βλέπετε αυτό το ερωτηματικό? Προσέξτε λίγο τώρα. Τα λογιστικά φύλλα ακολουθούν δύο διαφορετικούς τρόπους να χωρίζουν τα ορίσματά τους, τον ευρωπαϊκό και τον αμερικάνικο. Στον ευρωπαϊκό τρόπο τα ορίσματα χωρίζονται με το ελληνικό ερωτηματικό. Κατανοητό? Αυτό που οι Αμερικάνοι λένε άνω τελεία. Σε ένα αμερικάνικο όμως σύστημα, αυτός ο διαχωρισμός γίνεται με το ελληνικό κόμμα. Αν δημιουργήσετε ένα έγγραφο σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, εντάξει, και το μεταφέρετε σε ένα αμερικάνικο, ο μετασχηματισμός θα γίνει αυτόματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα ενοχλήσει τον υπολογιστή ή το υπολογιστικό σύστημα. Αυτό που θέλω να σας τονίσω όμως την προσοχή είναι σε πάρα πολλά βιβλία, σημειώσεις, ακόμα και έγγραφα από τα οποία ανοίγουν μέσα από αμερικάνικες ρυθμίσεις, γιατί ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες ρυθμίσεις μπορεί ο καθένας να κάνει στον υπολογιστή του, ακόμα και σε αυτόν, σε οποιοδήποτε, εντάξει. Μπορεί να δείτε τύπους του Excel ή του OpenCalc, οι οποίοι έχουν χωρισμό των ορισμάτων συναρτήσεων με κόμματα αντί για ελληνικό ερωτηματικό. Μην παραξενευτείτε. Εδώ δηλαδή που λέει, εδώ πάνω, σε αυτό εδώ και σε αυτό εδώ μπορεί να είναι κόμμα, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε, εντάξει. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις όμως του υπολογιστή, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Αυτά τα ερωτηματικά λοιπόν, γιατί στη συνέχεια θα χρησιμοποιούμε τον όρο ερωτηματικό για να χωρίζουμε τα ορίσματα των συναρτήσεων, χωρίζουν τα ορίσματα των συναρτήσεων. Από τη στιγμή που εδώ βλέπετε μέσα στις παρενθέσεις δύο ερωτηματικά, σημαίνει ότι έχουμε πόσες. Πόσα ορίσματα? Τρία. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο όρισμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τη συνάρτηση if, είναι κάποιος λογικός έλεγχος. Κάτι δηλαδή που να μπορεί να αποτιμηθεί είσαι true, είσαι false. Συνήθως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μιας και οι πράξεις που θα κάνουμε αφορούν νούμερα, είναι κάποιος έλεγχος ισότητας ή ανισότητας. Αν κάτι δηλαδή είναι μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο, άνισο από κάτι άλλο. Όπως για παράδειγμα εδώ σας λέει αν το κελί α2 είναι μεγαλύτερο του 0. Αν δηλαδή περιέχει ένα αριθμό που είναι θετικός. Ωραία. Τώρα προσέξτε τι κάνουν το δεύτερο και το τρίτο. Συγγνώμη. Τι κάνουν το δεύτερο και το τρίτο όρισμα? Το δεύτερο και το τρίτο όρισμα αναφέρονται στο τι θα επιστρέψει η συνάρτηση, τι θα κάνει δηλαδή αυτό το κελί, ανάλογα με το αν ο έλεγχος που γίνεται στο πρώτο όρισμα είναι αληθής ή ψευδής. Αν είναι true ή false δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, εάν ο έλεγχος που γίνεται α2 μετά μεγαλύτερο του 0 ή γενικά ο λογικός έλεγχος είναι αληθής, θα επιστρέψει η συνάρτηση μία τιμή, θα κάνει κάτι που περιγράφεται στο δεύτερο όρισμα, όπως εδώ το γράφω true. Δεν είναι ανάγκη αυτό το πράγμα να είναι η λέξη true όπως το κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, εντάξει. Αλλά ό,τι κι αν είναι, το τι θα κάνει αν ο έλεγχος είναι αληθές, περιγράφεται στο δεύτερο όρισμα. Αντίθετα, το τρίτο όρισμα, το οποίο είναι και προαιρετικό, θα κάνει αυτό το οποίο θα συμβεί εάν ο έλεγχος είναι τι? Ψευδής. Αποτιμηθεί δηλαδή σε false. Προσέξτε λίγο. Εδώ λέμε ότι αυτό εδώ είναι υποχρεωτικό, αυτό είναι προαιρετικό. Εάν δεν το βάλουμε καθόλου, αν δηλαδή παραλείψουμε το τρίτο όρισμα, βάλουμε μόνο ένα ερωτηματικό μέσα στο if και έχουμε μόνο δύο ορίσματα, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να είναι false ο λογικός έλεγχος. Ο έλεγχος μπορεί να είναι false. Μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να είναι ψευδής ο έλεγχος που κάνουμε. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση θα επιστραφεί η τιμή false έτσι κι αλλιώς. Ενώ το τι θα γίνει στο true, παρόλο που μπορεί απλά να γράψουμε true, να γράψουμε δηλαδή τη τιμή 1 αν θέλετε επειδή είναι αληθής ή οτιδήποτε θέλουμε εμείς, θα πρέπει ο χρήστης να οδηγήσει το πρόγραμμα στο τι ακριβώς θέλει να κάνει. Παρόλο που σας λέω στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το 1 ή το 0 ως επιστρεφόμενες τιμές μας είναι αρκετές,
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν θέλουμε αυτό. Για παράδειγμα, θα σας πω λίγο το εξής. Πάρτε λίγο την κλασική περίπτωση, μιας και είναι και της μόδας τώρα τα τελευταία χρόνια φορολογία στην Ελλάδα, όπου κάποιος φορολογείται ανάλογα με το αν υπερβαίνει κάποιο εισόδημα ή όχι. Αυτό το ελάχιστο εισόδημα το οποίο είναι αφιερολόγητο, έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν αυτό το if που βάζουμε εδώ αποδώσει true, δηλαδή έχει ένα όριο πάνω από το οποίο, αυτό που θέλουμε δεν είναι το ένα, αλλά είναι πιθανώς πόσο. Το ποσοστό με το οποίο θα φορολογηθεί το εισόδημά σου. Διαφορετικά είναι 0, δηλαδή δεν φορολογείσαι αν έχεις κάτω αυτό. Αυτό το βέβαια το ελάχιστο εισόδημα, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι από τις οικογένειες σας, συνεχώς πάει προς τα κάτω, εντάξει. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα κάνετε, τι θα καταφέρετε εσείς λίγο αργότερα. Μέχρι εδώ όμως είμαστε εντάξει. Η συνάρτηση. Πες το. Μπορείτε να εξηγήσετε τον πρώτο ορισμό. Ο πρώτος ορισμός. Τι είναι ο λογικός έλεγχος. Κάποιος λογικός έλεγχος. Κάτι που να μπορεί να αποτιμηθεί σε true ή false. Έτσι όπως το έχουμε κάνει τώρα, θα κάνουμε ένα παράδειγμα, το δεις. Γιατί το τι μπορεί να είναι αυτός ο λογικός έλεγχος, εντάξει, παρόλο που λέγεται λογικός, μπορεί να συμβαίνουν τα χίλια δύο παράλογα μέσα σε αυτό το λογικό έλεγχο. Συνήθως είναι κάποια παράσταση που έχει ένα σύμβολο ισότητας ή ανισότητας. Αν δηλαδή αυτό είναι μικρότερο, μεγαλύτερο, ίσο, άνισο κτλ. Ναι. Χωρίζει τα ορίσματα. Οι συναρτήσεις παίρνουν ορίσματα. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Υπάρχουν συναρτήσεις που παίρνουν ένα όρισμα, άλλες που παίρνουν πολλά, άλλες που παίρνουν ακριβώς δύο, άλλες που παίρνουν τουλάχιστον δύο και ούτω καθεξής. Εντάξει. Εμφανίσει μια από αυτές τις τιμές. Εάν ξέρω εγώ, όπως λέμε, εάν το άλφα 2 το κελί είναι μεγαλύτερο από το μηδενός, θα εμφανίσει αλήθεια ή ψέμα. Ναι. Θα κάνει ένα από τα δύο υποχρεωτικά. Εντάξει. Ή αυτό ή το άλλο. Παίζει. Η θέση παίζει τεράστιο ρόλο. Το δεύτερο όρισμα είναι αυτό που θα συμβεί αν η παράσταση είναι αληθής. Το τρίτο όρισμα αυτό που θα συμβεί αν η παράσταση είναι ψευδής. Για παράδειγμα, αν γράψετε πρώτα το false και μετά το true, εντάξει, εάν το α2 έχει την τιμή, ας πούμε, 5, που είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τι θα βγάλει? False. Παρόλο που δεν ισχύει, εντάξει, παρόλο που... Εντάξει, αυτό που θα κάνει αν ο λογικός έλεγχος είναι αληθής, είναι στο δεύτερο όρισμα. Γι' αυτό... Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ναι ή όχι, αλλά το θετικό θα είναι πρώτο και το αρνητικό δεύτερο. Μπορεί να είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ό,τι θέλεις εσύ μπορεί να είναι, εντάξει. Το τι θα συμβεί στη μία περίπτωση ή στην άλλη. Κατά προεπιλογή είναι αυτά εδώ για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Ναι. Σε αυτή τη συνάρτηση όχι. Ναι. Αν βάλουμε ερωτηματικό μετά το false. Όχι, αν ήταν στο false, πόσο ήταν στο παράδειγμα μας το true και ερωτηματικό. Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, κυρία, αλλά το ερωτηματικό δεν είναι μετά το true. Το ερωτηματικό είναι μετά το δεύτερο όρισμα. Ανεξάρτητα το τι γράφει αυτό το δεύτερο όρισμα. Βάζουμε ερωτηματικό ανάμεσα στα ορίσματα. Εκεί που τελειώνουν τα ορίσματα, σταματάμε να βάζουμε ερωτηματικό. Κλείνουμε την παρένθεση. Ναι. Σε αυτή τη συνάρτηση δεν γίνεται. Στην if όχι. Υπάρχουν άλλες που πιθανά παίρνουν, εντάξει. Αλλά η σύνταξη της κάθε συνάρτησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθετε. Και σας παρέχεται από τον οδηγό του αντίστοιχου προγράμματος, το πώς δηλαδή γράφεται μία if. Μία if λοιπόν σας λέω ότι παίρνει τουλάχιστον δύο ορίσματα, υποχρεωτικά, τον έλεγχο και το true, προαιρετικά το false και σταματάμε εκεί. Δεν πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι είναι η λογική Αριστοτέλεια, εντάξει, δύο τιμών, ναι. Το τελευταίο ερωτηματικό, αυτό που είναι μετά το true. Όχι βέβαια, γιατί τελειώνουν τα ορίσματα. Εκεί που τελειώνουν τα ορίσματα, εντάξει, σταματάμε να βάζουμε ερωτηματικά. Άλλο πράγμα, άλλη ερώτηση. Να μας κάνει ένα παράδειγμα περισσότερο, δηλαδή να μην έχει αποκλειστικά true. Α, βιάζεσαι και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε. Πάνω από δύο. Πάνω από δύο τι? Αυτό θύμισε με λίγο το όνομά σου, Κοβολιά. Γεωργία, είναι στο επόμενο μάθημα. Πρέπει να έρθει στις υπολογιστές 2. Αν μπλέξουμε από τώρα με λογική τριών τιμών, εντάξει. Θα αρχίσουμε τα χασάπικα και τα ζεμπέχικα εδώ μέσα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό το οποίο συζητήσαμε στο προηγούμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το δείτε κάπως ολοκληρωμένα εδώ. Ωραία.
Λοιπόν, σας το ξαναλέω, η συνάρτηση if μπορεί να πάρει 3 ορίσματα, αν θέλετε να περιγράψετε τι να κάνει στο false, μπορείτε όμως να τη σταματήσετε στο true. Και όπως βλέπετε μετά το true στη δεύτερη περίπτωση, δεν έχει ερωτηματικό, εντάξει. Πολλές φορές, σας το ξαναλέω, παραλείπουμε αυτό το τρίτο όρισμα, εάν είμαστε ικανοποιημένοι με ένα false ή απλά με την τιμή του 0. Γιατί συνήθως αυτό που θέλουμε να ελέγξουμε, είναι, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να περιγράψουμε τι συμβαίνει αν ισχύει ο έλεγχος. Εντάξει, αν δεν ισχύει, βάλτε τον στην άκρη, βάλει ένα 0 και συνέχισε. Κατανοητό. Γι' αυτό σας λέω ότι αν θέλετε μπορείτε να το μην βάλετε το false. Ναι, πέσουμε. Θα εμφανίσει. Κατά προεπιλογή θα εμφανίσει τιμή false. Εντάξει, αλλά αυτό εδώ το false δεν είναι απλά αν τι θα εμφανίσει, είναι το τι θα κάνει. Αυτό το true και το false που γράφουμε είναι απλώς μία σύνοψη του τι θέλουμε να γίνει. Εντάξει, μπορεί να θέλουμε να γίνει κάτι άλλο, κάτι άλλο. Τώρα, όπως είπε η Γεωργία, θα πάμε στα παραδείγματα και θα το δείτε. Ορίστε. Όχι βέβαια, για οτιδήποτε. Για δεδομένα τα οποία περιέχουν αριθμούς, ημερομηνίες, κείμενο, λέξεις, ό,τι θέλετε εσείς. Οι έλεγχοι που κάνουμε δεν είναι ανάγκη να είναι αριθμητικοί. Εντάξει. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε πρώτα το false και μετά το true. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά σου ξαναλέω ότι θα γίνει. Το δεύτερο όρισμα περιγράφει το τι θα γίνει αν ο έλεγχος είναι αληθής. Αν εσύ θέλεις να τα μπερδέψεις, θα τα μπερδέψεις. Εντάξει, δηλαδή δεν σε πειράζει κανείς να βάλεις false. Κατανοητό. Άλλο. Για να δούμε λίγο παρακάτω. Για κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι. Δείτε λίγο, να αρχίσουμε λίγο τα παραδείγματα. Σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, λέμε ότι έχουμε μία τιμή στο κελί α2 και ελέγχουμε αν είναι θετική ή όχι. Εντάξει, αν είναι μεγαλύτερη του 0. Βλέπετε τώρα εδώ ότι αντί να βάλουμε true και false, βάζουμε τις τιμές 1 και 0. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μας απαγορεύει κανείς να αντικαταστήσουμε αυτό το true με οτιδήποτε. Ωραία. Με οτιδήποτε. Ορίστε. Αν κάνεις αριθμητικές πράξεις με λογικές τιμές, ναι. Έτσι όπως είναι το ίδιο. Αλλά μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, το γράψεις έτσι. Κοιτάξτε λίγο τώρα την αλλαγή. Εδώ βέβαια έχουμε αλλάξει και λίγο τον λογικό έλεγχο. Αυτό το οποίο βλέπετε να ακολουθεί το α2 είναι μεγαλύτερο ίσο. Προσέξτε λίγο γιατί η γραφή στον υπολογιστή από τη γραφή που ξέρουμε στην άλγεβρα και στον πίνακα των μαθηματικών είναι λίγο διαφορετική, εντάξει. Επίσης, παραλείψτε σας παρακαλώ ένα πολύ συχνό λάθος. Μην τοποθετείτε κενό εδώ ανάμεσα. Βλέπετε που υπάρχει ένα μεγαλύτερο και ένα ίσον. Αυτά εδώ για το πληκτρολόγιο είναι δύο σύμβολα. Είναι μία φορά πατάμε το ένα πλήκτρο στο μεγαλύτερο και μία φορά το ίσον ένα δεύτερο πλήκτρο. Κατανοητό. Όλο μαζί όμως, χωρίς κενό, είναι ένα σύμβολο. Είναι ο τελεστής μεγαλύτερο ή ίσο. Όπως βλέπετε εδώ, αν η παράσταση είναι αληθής, ποια τιμή θα επιστραφεί. Το ένα. Αν είναι ψευδής, το μείον ένα. Κάτι άλλο. Εντάξει. Κατανοητό και αυτό, ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Γενικά να ξέρετε ότι και το true και το false, στις απαντήσεις που δίνει η if με το λογικό έλεγχο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλουμε εμείς, εκ πέρα από τις προεπιλογές true και false. Αυτό εδώ τι θα κάνει τώρα. Καταρχήν είναι συντακτικά σωστό. Δηλαδή ο υπολογιστής θα διαμαρτυρηθεί. Θυμάστε το προηγούμενο μάθημα, θα ξαναγυρίσουμε τώρα βέβαια στο λογιστικό φύλλο. Εντάξει, αυτός εδώ ο υπολογιστής έχει φορτωμένο το Microsoft Excel, οπότε θα δούμε λίγο και από αυτή την πλευρά τι γίνεται, όχι μόνο από τον Open Office. Αλλά θα διαμαρτυρηθεί, πιστεύετε, ο υπολογιστής. Οφείλει να διαμαρτυρηθεί, άσχετα το τι θα κάνει. Άσχετο τι θα εμφανεί. Οφείλει να διαμαρτυρηθεί. Δεν έχει κενό. Δεν χρειάζεται κενό εκεί πέρα. Πρέπει να είναι ενωμένα τα δύο σύμβολα. Και ό,τι γίνει έγινε. Έτσι, μπράβο. Τι θα αποδώσει λοιπόν αυτή η παράσταση. One way or another. Εντάξει. Πάντοτε θα δίνει true. Ό,τι και να βάλεις στο α2 θα σου δίνει true. Σωστά.
πάντα, ό,τι και να βάλετε στην τιμή α2 θα σας δίνει true. Αυτού του είδους τα σφάλματα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ κρυφά και πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν σε μεγάλα προγράμματα και σε, εδώ που γράφουμε λογιστικά φύλλα, σε μεγάλες αναλύσεις λογιστικών φύλων και σε πολύπλοκες παραστάσεις, εντάξει. Ο έλεγχος ότι ένα πράγμα πάει σωστά και ότι κάνει αυτά που του λέμε, δεν είναι απλή και εύκολη δουλειά. Πολλές φορές τέτοια κρυφά σφάλματα στην ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών λέγονται bugs. Bugs βγαίνει από το έντομο, εντάξει. Μην γελάτε με την έκφραση. Ένα λέμε ότι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει έντομα μέσα, γιατί έτσι έχει συμβεί κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40 σε έναν υπολογιστή που φτιάχνανε την εποχή εκείνη, ξέρετε, οι υπολογιστές ήταν στα δωμάτια. Μεγάλη σε όγκο, εντάξει. Κάπου υπήρχε ένα ζουζούνι, εντάξει. Δεν ξέρω αν ήταν σκόρος ή όχι, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ήταν κάτι πιο μεγάλο. Εντάξει. Ειλικρινά δεν ξέρω να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αν θέλετε, ψάξτε λίγο να μας το πείτε. Η αποσφαλμάτωση όμως τέτοιων λαθών, ωραία, ή αν θέλετε γενικά η εκδίωξη των ζουζουνιών από τα προγράμματα, λέγεται debugging, είναι τούτο εδώ. Μπορείτε να το δείτε σαν αποσφαλμάτωση ή κατά μερικού σαν εξφαλμάτωση, εγώ προτιμώ το από. Λοιπόν, και είναι από τις πιο δύσκολες εργασίες δουλεύοντας κανείς με προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να διορθώνει δηλαδή τα σφάλματα. Θέλω να σας πω επίσης ότι ήθελες να ρωτήσεις κάτι. Πες μου. Το δεύτερο, δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Το δεύτερο. Το δεύτερο σκουρούς, δεν μπορούμε να βγάλουμε. Θα είναι σαν να υπονοούμε φόρος. Όχι. Κοίταξε, τι εννοείς δεν μπορούμε. Τεχνικά μπορούμε. Μπορούμε να το βγάλουμε. Σαν τρίτο όρισμα, πάντα, το τρίτο όρισμα πάντα μπορούμε να το βγάλουμε. Εντάξει. Θα βγάλουμε εδώ πάλι την μικρή και να βάλουμε στο όρθο. Όχι, όχι. Όχι. Εδώ, ένα λεπτάκι λίγο να τελειώσει λίγο αυτό που θα σας πω για το debugging και θα σας πω. Γενικά για το debugging, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη στην εξής ρίση. Γράφουν ότι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι σαν παγόβουνο. Αυτό που γράφει το πρόγραμμα, δηλαδή γράφει τις εντολές όπως κάνουμε τώρα εμείς εδώ, που γράφουμε το if, το end, πώς το λένε, το not κτλ. Που έχουμε γράψει, είναι αυτό που φαίνεται και είναι έξω από το νερό της θάλασσας, εντάξει. Η διόρθωση των λαθών ενός προγράμματος είναι αυτό που δεν φαίνεται και όπως ξέρετε τα παγόβουνα κατά μεγαλύτερο μέρος είναι τι. Θαμμένα κάτω από. Ο σπουδαιότερος λοιπόν χρόνος και ο περισσότερος δαπανάται εκεί. Κάποιος ήθελε να κάτι να ρωτήσει. Ναι, πες μου. Δηλαδή ακόμα και αν στο κελί α2. Ναι. Πάλι με την είναι κενό, πάλι τι θα εμφανίσει. Πολύ ωραία ερώτηση. Τι πιστεύεις εσύ. Εγώ νομίζω δεν θα εμφανίσει τίποτα. Τίποτα. Α. Να το δούμε όμως σε λίγο. Α. Θα θυμηθείς να μου το ρωτήσει. Πες μου λίγο το όνομά σου. Γρηγόρη, θα μου το πεις λίγο που θα πάμε στο Excel σε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις άλλες επιστρεφόμενες τιμές που λέγαμε. Δείτε λίγο αυτό εδώ. Εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου έχουμε λίγο περισσότερες πολύπλοκες παραστάσεις, όπου ακολουθούμε γενικά αυτό εδώ το σχήμα. Έχουμε δηλαδή ένα τύπο, μία συνάρτηση, αν θέλετε, F του Χ, η οποία μας λέει ότι αν το χ είναι κάτω από τη μονάδα, δώσε μου το λογάριθμο του 1 δια χ. Αν το χ είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα, ίσο, δώσε μου το λογάριθμο του χ. Εντάξει, έχουμε δηλαδή μια συνάρτηση η οποία ελέγχει πρώτα το χ και μετά μας δίνει μια επιστρεφόμενη τιμή. Αυτό εδώ μπορούμε να το πετύχουμε, όχι με το 1 και το 0 όπως είχαμε κάνει πριν με το true και το false, γιατί δεν το ζητούμενο μας αυτό. Εντάξει, δηλαδή δεν θέλουμε μονάχα να μάθουμε αν το χ είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο της μονάδος. Είναι ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι με αυτό το χ. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε ως παράσταση ολόκληρη μέσα στο if. Προσέξτε βέβαια εδώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής. Το σύμβολο ln που γράφουμε εδώ πέρα με τα κόκκινα γράμματα που σημαίνει ότι είναι συνάρτηση του Excel ή του OpenOffice, είναι συνάρτηση η οποία επιστρέφει το φυσικό λογάριθμο, τον επέριο λογάριθμο. Ωραία, θα μάθουμε λίγο σε ένα. Από τα επόμενα μαθήματα αρκετές τέτοιες συναρτήσεις, όπως τις ξέρουμε από τα μαθηματικά, λογαρίθμους, ημίτονα, συνημίτονα κτλ. Κτλ. Εντάξει, τετραγωνικές ρίζες, ύψος σε δύναμη και ούτω καθεξής. Συναρτήσεις με λίγα λόγια που κάνουν έτσι αλγεβρικές πράξεις και παραστάσεις. Κατανοητό το τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει το απλώς το αληθές ή ψευδές. Μας ενδιαφέρει ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση κάτι πρέπει να κάνουμε. Προσέξτε τώρα όμως, όταν η παράσταση αυτή είναι ψευδής και πάμε στο false και βρίσκουμε το λογάριθμο του α2, τα πράγματα είναι απλά. Προσέχετε όμως ότι στο τέλος υπάρχει μια διπλή παρένθεση.
Καταλαβαίνετε ότι η εξωτερική παρένθεση κλείνει την παρένθεση που άνοιξε μετά το if. Και ότι η εσωτερική παρένθεση στο τέλος κλείνει την παρένθεση που άνοιξε μετά το ελέν. Υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση. Ωραία. Όταν τα πράγματα, όταν ο έλεγχος είναι αληθής και παίρνουμε την πάνω περίπτωση εδώ στο μαθηματικό τύπο, βλέπετε ότι κάνουμε αναστροφή πριν βρούμε το λογάριθμο. Ωραία. Παρατηρείτε πώς το γράφουμε αυτό εδώ. 1 δι α2. Αυτό εδώ με την παρένθεση, αυτή η παρένθεση που έχει αυτό το α2, καταλαβαίνετε επίσης ότι είναι περιττή. Δεν είναι ανάγκη να τη βάλετε επειδή τη βάλαμε στη μία περιά. Κατανοητό αυτό. Δεν είναι λάθος να βάζετε τέτοιες παρενθέσεις, αλλά να ξέρετε ότι, να γνωρίζετε, καλό είναι ότι μη βάζετε και περιττές γιατί γίνεται δυσανάγνωστος ο κώδικας. Κατανοητό. Εδώ έχει μπει επίτηδες, σας λέω για τέτοια, για να κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Το α2, αυτό που πρέπει να είναι μέσα σε παρενθέσεις, τώρα, θα το πιάσουμε λίγο, είναι τούτο εδώ. Κατανοητό. Ο λογάριθμος, η συνάρτηση λογαρίθμου είναι που πρέπει να ανοίξει και να κλείσει παρενθέσεις. Όχι το κελί α2. Αυτές οι παρενθέσεις, με λίγα λόγια, που βρίσκονται εδώ, αυτό και αυτό, δεν αφορούν το α2, εντάξει, αφορούν το λογάριθμο. Οπότε σε αυτήν εδώ πέρα την παράσταση είναι τι. Είναι περιττό. Ωραία. Σας το ξαναλέω, δεν είναι κακό να τις βάζετε, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί μετά γίνεται δυσανάγνωστο. Ωραία, πέρα από τις παρενθέσεις, όπως συγγνώμη λίγο, το μήνυμα που πρέπει να πάρετε από αυτήν εδώ τη διαφάνεια και από αυτήν εδώ την κουβέντα είναι ότι δεν είναι ανάγκη να επιστρέψουμε μετά από ένα λογικό έλεγχο true ή false, ένα ή μηδέν. Μπορούμε να επιστρέψουμε τι πράγμα. Κάποια άλλη αλγεβρική παράσταση. Βρες το λογάριθμο, κάνε εκείνο, κάνε τάλλο, κάνε το οτιδήποτε. Πες μου. Δεν έχει κάποιο λάθος. Πες μου, μπορεί. Άμα είναι αν είναι. Δεν είναι λάθος η συνάρτηση, είναι ότι απλώς δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Ναι, μπορεί να είναι, δεν κάνει έλεγχο για το αν τι θα γίνει αν το χ είναι αρνητικό. Σαφώς. Σαφώς. Αν θα κάνουμε όμως και αυτό τον έλεγχο, θα περιπλακεί λίγο η κατάσταση. Σαφώς και είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε πλήρεις, εντάξει. Θα το δούμε τώρα αυτό λίγο αργότερα στα παραδείγματα που θα κάνουμε με την επίλυση εξισώσεων. Εκεί με τις διακρίνουσες, τους συντελεστές κτλ. Ορίστε. Όχι βέβαια. Σε ορίσματα που έχουν οι συναρτήσεις που γράφουμε στο Excel ή στο Calc, μόνο παρενθέσεις. Γενικά σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μόνο παρενθέσεις. Οι αγγείλες ή τα άγκιστρα έχουν τελείως διαφορετική σημασία. Εδώ δεν μπαίνουν καθόλου, αλλά σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού έχουν άλλη σημασία, είναι άλλος συμβολισμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε λέει, στον πίνακα στο μαθηματικό, όπου περικλείουμε παρενθέσεις με άγκιστρα, αγγείλες κτλ. Εντάξει. Υπάρχουν απλά εσωτερικές και εξωτερικές παρενθέσεις. Προσέξτε γιατί εδώ δεν παίζει ρόλο και το μέγεθός τους. Για παράδειγμα, στον πίνακα μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση σε ένα κείμενο μιας εργασίας. Εδώ είναι όλες το ίδιο. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτές οι επιστρεφόμενες τιμές δεν οφείλουν πουδενή να είναι αριθμητικές. Μπορεί ανετότατα να είναι κάποιο άλλο μήνυμα, κάποια λέξη ή κάτιδήποτε άλλο. Με προσοχή όμως, εάν η επιστρεφόμενη τιμή είναι λεκτικό, κάποια λέξη δηλαδή, όπως εδώ η λέξη θετικός ή αρνητικός κτλ., θα πρέπει να περικλειστεί αυτό το λεκτικό μέσα σε εισαγωγικά. Εντάξει, μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Αλλιώς θα είναι λάθο.